ανθρώπους αριστερούς της Λάρισας που λένε τι θα κάνει τώρα ο Δήμαρχος. Προεχόμενος γενικότερα από την αριστερά και έχοντας και συνεργασία με την αριστερά σε τέτοια ζητήματα όπως είναι ιδιώτης ο στρατόπεδο, ιδιώτης των ΟΣΕ. Και εγώ είπα να το θέσω. Να σας πω τι κάνει. Το πρώτο που έχω να σας πω. Και είναι και ανακοίνωση, αν θέλετε. Βρισκόμαστε μισόβιοι μας στην κυριολεξία πριν από την υπογραφή της απόδοσης στο Δήμο για 35 χρόνια των εκτάσεων του Εθιάγη. Σημαντικό. Έτσι. 250 στρέμματα στον ιστό της πόλης γίνονται βοτανικός κήπος, Μουσείο Εδαφών και Γεωργίας και πολιτιστικές δράσεις στις αποθήκες, τρεις αποθήκες μεγάλες, οι οποίες θα μας παρεχωρηθούν και αυτές. Οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ προχωρημένες. Έχει υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς αυτήν την κατεύθυνση. Η συνεργασία μου με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάρα πολύ καλή. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα δω εδώ, στη Λάρισα, τον διοικητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα που είναι στην ιδιοκτησία του και νομίζω πως όλα θα πάνε καλά. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και βγάζουμε και μια είδηση σήμερα, έτσι. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κινούμαστε και προς τη μεριά του ΟΣΕ. Με τον ΟΣΕ έχουν γίνει δύο συσκέψεις. Μία στο Υπουργείο, μία εδώ. Επίκειται και τρίτη στο τέλος του μήνα. Μπορώ να πω εκ των προτέρων ότι πάμε σε μια περίπου συμφωνία. Διαφαίνεται ότι συγκλίνουν οι απόψεις. Και αυτό έχει σχέση με το εξής. Ο ΜΕΝ ΟΣΕ, είτε ως κρατικός φορέας, είτε ως ιδιωτικός φορέας, σκοπεύει μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια να εκτινάξει το σιδηροδρομικό έργο. Θέλετε να σας πω ένα νούμερο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο 24ωρο περνούν 7 εμπορικές αμαξοστοιχίες από μέσα από την πόλη. Θα φτάσουν 20, θα φτάσουν λένε οι Κινέζοι. 20. Έτσι. Θα φτάσουν 20. Λένε οι Κινέζοι. Προσέξτε, καταλαβαίνετε, λοιπόν, το ξέρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι διαμορφώνονται προϋποθέσεις ανάγκης στον ΟΣΕ, τον όποιο ΟΣΕ, κρατικό ή ιδιωτικό, να εξυγχρονίσει το δίκτυό του. Λοιπόν, για να εξυγχρονίσει το δίκτυό του, πρέπει να περάσει από το Δήμο. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λοιπόν είναι υποχρεωμένος να καθίσει στο τραπέζι. Εκεί λοιπόν συζητάμε για πολύ σημαντικά πράγματα. Ο ΟΣΕ έχει πάρει μια απόφαση πολιτική, η οποία είναι τεράστια. Έχει εξαγγείλει εμπορευματικό κέντρο στη Λάρισα. Το μόνο εμπορευματικό κέντρο που είναι στη στερεά Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα. Ελλάδα. Και δεν είναι σε λιμάνι. Ναι. Στην κεντρική Ελλάδα, έχοντας σχέση και με το Βορρά και με τον Νότο και με την Ανατολή και με τη Δύση. Και με μεγάλη την επένδυση. Και αυτό προϊόντων. Λοιπόν στην υλοποίησή του ουσιαστικά ξεμπλοκάρει τα κομμάτια που είναι ανάμεσα στη Νέα Πολιτεία και στις γραμμές από το σταθμό διαλογής και τον εμπορευματικό σταθμό και μεταφέρονται εκεί. Στόχος είναι και το μηχανοστάσιο να μεταφερθεί εκεί. Αυτό διαμορφώνει νέες συνθήκες και μια απελευθέρωση εδαφών σε σημεία που τα έχει ανάγκη η πόλη. Αυτά συζητιούνται, είναι στο τραπέζι. Μάλιστα. Το ζήτημα της παράκαμψης της πόλης. Ξέρουμε και έχουμε ελέγξει ότι στην Παθέ, στον καινούριο οδικό άξονα τον μεγάλο, υπάρχει 40 μέτρα εύρος απαλωτρίωσης ένθεν και ένθεν. Έχουμε προτείνει να υπάρξει παράκαμψη της πόλης για τις εμπορικές τουλάχιστον αμαξοστοιχίες, διατήρηση του σταθμού μέσα στην πόλη που ο ΟΣΕ θέλει να τον αναβαθμίσει και με εμπορικό κέντρο και να μπορέσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες να φύγουν προς τη μεριά της γραμμής του Βόλου και να κουμπώσουν στην παράκαμψη. Mm-hmm. Έτσι αποδεσμεύεται όλο το υπόλοιπο κομμάτι που είναι από το σταθμό μέχρι και την έξοδο από τη Νέα Σμύρνη. Και από ό,τι γνωρίζω, είναι σε καλό δρόμο και η ηλεκτροκίνηση Βόλου Λάρισας, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Έχουν και ίσως, μπει στα τομεακά ή στο πέμπτο, δεν θυμάμαι πού. Ίσως να γίνει και ένα κλάδο και προς το αεροδρόμιο της Αγχιάλου. Ναι. Και αυτό θα βοηθήσει. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά για πρώτη φορά ο ΟΣΕ από τη μια μεριά και ο Δήμος από την άλλη, με τις δικές μας ενέργειες, έχουμε καθίσει τρεις φορές σε ένα τραπέζι και έχουμε συγκλίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ποιος είναι ο κίνδυνος, θα σας το πω. Δύο πράγματα υπάρχουν. Το ένα είναι αυτές οι συμφωνίες να μείνουν στο τραπέζι, να μην περιγραφούν πουθενά και να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας τα επόμενα χρόνια. Πράγμα που έγινε. Ανάλογες αποφάσεις είχαν πάρθει από τον ΟΣΕ το 92 και γιατί τράβηξα έγγραφο από το φάκελο του ΟΣΕ και είναι ακριβώς όπως σας το λέω και πήγαν στις καλένδες οι λύσεις που είχαν αποφασιστεί. Λοιπόν, η πρόταση δική μου ήταν στο Υπουργείο. Γι' αυτό έγινε η σύσκεψη στο Υπουργείο. Τα εμπλεκόμενα μέρη, ΟΣΕ, Δήμος, Υπουργείο Μεταφορών, υπομεδή και περιφέρεια, εφόσον μπει στη μέση με ζητήματα χρηματοδότησης, θα τα δούμε. Θα συνυπογράψουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας όπου ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες που έχει, έτσι ώστε να είναι αυτά καταγεγραμμένα και συμφωνημένα απόλυτα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Το μέγιστο ζήτημα, κύριε Κολάτο, είναι το εξής. Προτάσεις βρήκα. Έγγραφα βρήκα. Μελέτες δεν βρήκα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή τα ζητήματα του ΟΣΕ που σας περιγράφω δεν μπορούμε να τα εντάξουμε σε κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Γιατί ούτε ο κύριος αγοραστός, και ακόμα και αν είχε χρήματα στο ΠΕΠ, δεν έχω μελέτη να του δώσω εγώ και ο ΟΣΕ.
ούτε και τα τομεακά προγράμματα ή οποιαδήποτε άλλα συγχρηματοδοτούμενα. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε πολύ σύντομα να ολοκληρωθούν οι μελέτες αυτές, οι συσκέψεις αυτές και να ανατεθεί μια μελέτη. Θα δούμε πώς, αν θα είναι από κοινού, από τον ΟΣΕ και το Δήμο, σε ένα από τα πανεπιστήμια μας και με ιδιώτες μηχανικούς, προκειμένου να προσεγγίσουν με μια μελέτη όλα τα ζητήματα που σας λέω, γιατί είναι και ζητήματα οικονομικά, πρέπει να προσδιοριστούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και το... από αυτά. Και... αυτό το πράγμα και σημαίνει... Και το ΕΣΠΑ είναι δυναμικά, τρέχει. Δηλαδή, άρα αυτή η μελέτη μέχρι αυτό να ολοκληρωθεί... δεν μπορεί να πάει από το ΕΣΠΑ. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Θα σας πω όμως πού μπορεί να πάει. Σίγουρα χρειάζονται 2-3 χρόνια για να οριμάσει μια τέτοια μελέτη. Έτσι. Δεν την έχω και δεν είναι προσωπική μου ευθύνη ότι δεν υπάρχει. Έτσι. Είναι ευθύνη μια προηγούμενη περίοδου που δεν άφησε στα μεγάλα ζητήματα καμία μελέτη τέτοιου είδους. Από εκεί και πέρα τώρα. Υπάρχουν προγράμματα, τα ξέρει και ο ΟΣΕ, τα ξέρουμε και εμείς. Το διασυνδέοντας σιδηροδρομικά την Ευρώπη, ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή και θα κρατήσει για χρόνια, που έχει χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα Juncker. Λοιπόν, το οποίο έχει σιδηροδρομική γραμμή η οποία ενώνει τη Φιλανδία μέχρι και την Πελοπόννησο, τη δική μας, με διακλαδώσεις σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει και στο οποίο εμείς, αν έχουμε μελέτες μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, μπορεί κάτι να σμπρώξουμε κάπου. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Αλλά μόνο έτσι λύνονται τα μεγάλα ζητήματα. Ξέρετε, αναλώνω προσωπικά πάρα πολύ χρόνο σε αυτό. Πάρα πολύ χρόνο. Και θεωρώ ότι είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, αλλά αυτά γίνονται και αφιερώνεις χρόνο για μια προϋπόθεση. Επειδή ξέρεις ότι θα λυθούν μέσα στα επόμενα 5, 6, 8, 10, 15 χρόνια, σχεδιάζουμε, όπως λέω, τη Λάρισα των 15 ετών και ξεφεύγω από μια λογική πολιτική που υπάρχει σε πάρα πολλούς πολιτικούς παράγοντες που λένε μέσα στη θητεία για να μαζέψω και τις ψήφους. Προσωπικά και με την ομάδα που είναι γύρω μου δεν δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο γίνεται και με τη μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπου θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα του κυκλοφοριακού και άλλα μεγάλα ζητήματα που ίσως σας κουράσω να πω περισσότερα. Ναι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτό πάει καλά λοιπόν. Έχουν ανοίξει τα πάντα, θα είμαστε εξοπλισμένοι, μιλάμε με τα Υπουργεία. Οφείλω να πω ότι βρίσκω ανοιχτά ότα, έχει περάσει η αντίληψη παλιά. Καταλαβαίνουν ότι η αυτοδιοίκηση παίζει ένα σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη και της χώρας και της ευρύτερης περιοχής και της κοινωνίας της ίδιας. Άρα συζητούνται με έναν καλό τρόπο και οφείλουμε, πέφτοντας οι υπογραφές, να βρούμε τα χρηματοδοτικά προγράμματα για να τα υλοποιήσουμε. Δηλαδή, εμένα δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή αν τα πάρω το ΕΔΙΑΓΕ. Σας το λέω πρώτα, το ανακοινώσαμε και πριν, ότι είναι έτοιμο για υπογραφή. Εμένα με απασχολεί πού θα βρω τα χρήματα να κάνω το βοτανικό κήπο.